Η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη. Την εποχή που βασίλευε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ζούσε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας ο Λυκίνιος, που ήταν ηγεμόνας μιας επαρχίας, και η γυναίκα του που λεγόταν Λυκινία. Αυτή ήταν οπαδή μιας περσικής θρησκείας του Ζωροάστρη. Κάποτε απέκτησαν μία χαριτωμένη κορούλα που την ονόμασαν Πινελόπη, και όσο αυτή μεγάλωνε, τόσο πιο πολύ ξεχώριζε η εξωτερική της ομορφιά, αλλά και το χάρισμα της ευστροφίας που διέθετε. Έτσι, οι γονείς της, εκτός από τις περιποιήσεις και τα υλικά αγαθά που της προσέφεραν πλουσιοπάροχα για να την κάνουν ευτυχισμένη, ανέθεσαν και τη μόρφωσή της σε έναν σοφό δάσκαλο, τον Απελιανό. Εκείνος ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση της Πινελόπης με μεγάλο ενδιαφέρον και με χαρά έβλεπε την πρόοδό της στα μαθήματα που της έκανε. Πολλές φορές, συζητώντας μαζί της, καταλάβαινε πως η νεαρή κόρη με τα προτερήματα που είχε και με το χαρακτήρα της τον βοηθούσε να γίνει περισσότερο σοφός. Όταν ο καιρός ήταν καλός, η Πινελόπη περνούσε τις μέρες της με τους γονείς της και τον δάσκαλό της στον εξοχικό του πύργο, που ήταν περιτριγυρισμένος από κήπους με ανθισμένα δέντρα και λουλούδια. Μέσα στο αρχοντικό, όλα τα έπιπλα ήταν φτιαγμένα από χρυσάφι, ενώ πολλές δούλες υπηρετούσαν τα αφεντικά τους και τις ανάγκες της έπαυλης. Μία όμως από αυτές διέφερε από τις άλλες, γιατί ήταν πρόθυμη και υπάκουη, και έτσι, πολύ γρήγορα, απέκτησε την εκτίμηση του άρχοντα και της γυναίκας του, χωρίς να γνωρίζουν βέβαια ότι ήταν χριστιανοί. Η Πινελόπη ξεχώρισε τις σπάνιες αρετές της υπηρέτριας και γι' αυτό της άρεζε να κάνει παρέα μαζί της. Στον ελεύθερο χρόνο της συζητούσε με τη χριστιανή δούλη και με ενδιαφέρον προσπαθούσε να ανακαλύψει το μυστικό της που την έκανε τόσο διαφορετική από τις άλλες υπηρέτριες. Ένα βράδυ, η κόρη του άρχοντα, καθώς κοιμόταν, είδε στο όνειρό της ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και το άφησε πάνω στο χρυσό τραπέζι του πύργου. Έπειτα εμφανίστηκε ένας αετός που κρατούσε ένα στεφάνι από λουλούδια και στο τέλος παρουσιάστηκε ένα κοράκι που άφησε από το ράμφος του ένα σκοτωμένο φίδι. Η Πινελόπη ξύπνησε τρομαγμένη, αλλά όταν ξανακοιμήθηκε είδε έναν άγγελο Κυρίου που της είπε «Ο αληθινός Θεός σε καλεί να τον ακολουθήσεις. Σε αυτό θα σε βοηθήσει η αγαπημένη σου χριστιανή υπηρέτρια». Το πρωί η Πινελόπη ζήτησε από τον δάσκαλό της να της εξηγήσει το παράξενο αλλά θεϊκό όνειρο που είδε και εκείνος της είπε «Το περιστέρι συμβολίζει την αγνή ψυχή σου. Ο αετός προμηνύει νίκη και δόξα, αλλά το κοράκι σημαίνει ότι στη ζωή σου θα υποφέρεις και θα δοκιμαστείς πολύ». Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε «Είσαι χριστιανή και μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό. Γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για τον Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Αργότερα η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί. Γι' αυτό κάποιο βράδυ ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάφτισε την Αγία δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε
πρώτα στον Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων. Σύντομα μαθεύτηκε στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή. Τότε πήγαν οι Πέρσες ιερείς στον Λυκίνιο και τον έπεισαν να δικάσει την ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας μάταια δοκίμασε να την καλοπιάσει, ούτε κατόρθωσε να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Γι' αυτό θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα αγριεμένο άλογο όρμησε ξαφνικά πάνω στον ηγεμόνα, τον κλώτσισε με δύναμη και τον σκότωσε. Τότε έβγαλε ανθρώπινη φωνή και είπε «Μακάρια είναι η πιστή ειρήνη, αλλά ντροπή σε σένα, σκληρό καρδεάρχοντα». Ο λαός που παρακολουθούσε το μαρτύριο της Αγίας θαύμασε για το ανεξήγητο εκείνο γεγονός και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν, αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε μαγικά και τη μίσησαν ακόμη πιο πολύ. Όταν η Ειρήνη είδε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της, έτρεξε δίπλα του και ξεχνώντας το κακό που θα της έκανε εκείνος πριν από λίγο, γονάτισε μεγαλόψυχα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στον Θεό. Αμέσως έγινε θαύμα και ο άρχοντας Λυκίνιος, που βρισκόταν ξαπλωμένο στο χώμα, αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ζήτησε μετανοημένος συγχώρεση από την κόρη του και αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και τον δάσκαλο Απελιανό. Έπειτα παρετήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό τους πύργο, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Αργότερα, ηγεμόνας της πόλης έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως η Ειρήνη ήταν χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίσουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Ύστερα από 14 μέρες, ο άρχοντας με πλήθος κόσμου πήγαν να παραλάβουν το πτώμα της νεαρής Αγίας, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν πως εκείνη ζούσε και τα ερπετά τη σεβόταν και δεν την άγγιζαν. Τότε ο Σεδεκίας διέταξε να τη δέσουν σε έναν τροχό με αιχμηρά μαχαίρια, ο οποίος γύριζε με τη δύναμη ενός ορμητικού χυμάρου. Όμως μέχρι να τη δέσουν, το νερό σταμάτησε και ο τροχός δεν γύριζε πια. Εξοργισμένος ο ηγεμόνας έδωσε εντολή να πριονίσουν τα πόδια της Ειρήνης. Η Αγία υπέμενε το φρικτό βασανιστήριο και γι' αυτό ο Θεός την ενθάρρυνε, κάνοντας ακόμη ένα θαύμα. Μόλις οι δήμοι τελείωσαν την αποτρόπαια πράξη τους, εκείνη θεραπεύτηκε εντελώς και όλοι κοιτούσαν άφωνοι, μη μπορώντας να εξηγήσουν ποια δύναμη προστάτευε τη χριστιανή μεγαλομάρτυρα. Διάδοχος του Σεδεκία ήταν ο γιος του, ο Σαβόρ, ο οποίος έστειλε τον στρατό του να πολεμήσει τους πολιτικούς εχθρούς του. Λίγο πιο έξω από την πόλη, οι απάνθρωποι στρατιώτες συνάντησαν την Αγία και αφού της έμπηξαν καρφιά στις φτέρνες, της φόρτωσαν στην πλάτη
ένα βαρύ τσουβάλι με άμμο και τη διέταξαν να το μεταφέρει ως τον βασιλιά. Αλλά την ίδια στιγμή έγινε σεισμός. Η γη άνοιξε στα δύο και πολλοί άπιστοι στρατιώτες έπεσαν στον γκρεμό και σκοτώθηκαν, ενώ πολύ σύντομα πέθανε και ο βασιλιάς. Η Αγία, ελεύθερη πια, κήρυξε το λόγο του Θεού στον λαό και έκανε πολλά θαύματα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι χριστιανοί της Περσίας. Έπειτα η Μάρτης ταξίδεψε σε διάφορα μέρη και σε ξένους τόπους, διδάσκοντας την χριστιανική πίστη, μέχρι που έφτασε στην πόλη Καλίνικο, όπου βασίλευε ο άρχοντας Νουμεριανός. Αυτός, όταν άκουσε το χριστιανικό κήρυγμα της ειρήνης, διέταξε να την πιάσουν και αφού τη γυμνώσουν, να τη ρίξουν μέσα σε ένα πυρακτωμένο καμίνι που είχε σχήμα βοδιού. Μα η Αγία δεν έπαθε τίποτα και τότε την έβαλαν ξανά σε δεύτερο καμίνι για να την κάψουν ζωντανή. Ο Θεός προστάτεψε και πάλι τη μάρτυρα και εκείνη, αντί να καίγεται και να υποφέρει από τις καυτές φλόγες γύρω της, δόξαζε χαρούμενη τον Θεό. Τότε την έριξαν σε τρίτο καμίνι, αλλά εκείνο έσπασε από την πολύ ζέστη, ενώ η Ειρήνη βγήκε ζωντανή, κάνοντας πολλούς ανθρώπους που παρευρίσκονταν εκεί να πιστέψουν στη δύναμη του Χριστού. Η φήμη της Αγίας έφτασε μέχρι και στον βασιλιά της Περσίας, τον Σαβόριο. Εκείνος την κάλεσε κοντά του και αφού διαπίστωσε πως δεν μπορούσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να την αποκεφαλίσουν και να την κλείσουν σε έναν τάφο. Όμως, άγγελος Κυρίου ανέστησε την μάρτυρα και μόλις ο βασιλιάς την αντίκρισε ζωντανή, πίστεψε και εκείνος τον Χριστό. Μετά από αυτά, η Ειρήνη περιόδευσε σε αρκετές πόλεις, διδάσκοντας το θέλημα του Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος έκανε θαύματα, ενισχύοντας την πίστη των χριστιανών, οι οποίοι την αποκαλούσαν εις Απόστολο. Ύστερα από μία μαρτυρική και πολυβασανισμένη ζωή, η Αγία αισθάνθηκε πως πλησίαζε το τέλος της. Έτσι προετοιμάστηκε και πέθανε ειρηνικά, ευχαριστώντας τον Θεό που την αξίωσε να υποφέρει τόσα πολλά για τη δόξα Του. Η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 5 Μαΐου. Έπεισαν να δικάσει την ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας μάταια δοκίμασε να την καλοπιάσει, ούτε κατόρθωσε να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Γι' αυτό θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα αγριεμένο άλογο όρμησε ξαφνικά πάνω στον ηγεμόνα, τον κλώτσισε με δύναμη και τον σκότωσε. Τότε έβγαλε ανθρώπινη φωνή και είπε: «Μακάρια είναι η πιστή ειρήνη, αλλά ντροπή σε σένα, σκληρό καρδεάρχοντα». Ο λαός που παρακολουθούσε το μαρτύριο της Αγίας θαύμασε για το ανεξήγητο εκείνο γεγονός και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν, αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε μαγικά και τη μίσησαν ακόμη πιο πολύ. Όταν η Ειρήνη είδε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της, έτρεξε δίπλα του και ξεχνώντας το κακό που θα της έκανε εκείνος πριν από λίγο, γονάτισε μεγαλόψυχα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στον Θεό. Αμέσως έγινε θαύμα και ο άρχοντας Λυκίνιος, που βρισκόταν ξαπλωμένος στο χώμα, αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί,
ζήτησε μετανοημένος συγχώρεση από την κόρη του και αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και τον δάσκαλο Απελιανό. Έπειτα παρετήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό τους πύργο, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα, δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Αργότερα, ηγεμόνας της πόλης έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως η Ειρήνη ήταν χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίσουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Ύστερα από 14 μέρες, ο άρχοντας σε αυτό θα σε βοηθήσει η αγαπημένη σου χριστιανή υπηρέτρια. Το πρωί, η Πινελόπη ζήτησε από τον δάσκαλό της να της εξηγήσει το παράξενο αλλά θεϊκό όνειρο που είδε και εκείνος της είπε. «Το περιστέρι συμβολίζει την αγνή ψυχή σου. Ο αετός προμηνύει νίκη και δόξα, αλλά το κοράκι σημαίνει ότι στη ζωή σου θα υποφέρεις και θα δοκιμαστείς πολύ». Τότε η νεαρή κόρη πήγε στην υπηρέτρια και της είπε «Είσαι χριστιανή και μου το διαβεβαίωσε άγγελος από τον ουρανό, γι' αυτό θέλω να μου μιλήσεις για τον Θεό σου». Η υπηρέτρια ζήτησε συγνώμη από την αρχοντοπούλα που της το είχε κρατήσει μυστικό και από τότε άρχισε να της μιλά για τη ζωή του Χριστού και για το κήρυγμά του στη γη. Αργότερα, η Πινελόπη θέλησε να βαπτιστεί. Γι' αυτό κάποιο βράδυ, ένας χριστιανός ιερέας μπήκε κρυφά στον πύργο και βάφτισε την Αγία, δίνοντάς της το όνομα Ειρήνη. Αμέσως, η κόρη του ηγεμόνα ομολόγησε τη χριστιανική πίστη στους γονείς της και παρόλο που εκείνοι προσπάθησαν να τη μεταπίσουν, η Ειρήνη τους μίλησε με σύνεση και τους είπε πως πρέπει να υπακούμε πρώτα στον Θεό και έπειτα στους ανθρώπους. Έτσι και εκείνη θα υπάκουε στις γεμάτες αγάπη εντολές του Θεού και όχι στις εγωιστικές διαταγές των ανθρώπων. Σύντομα μαθεύτηκε στην πόλη ότι η κόρη του ηγεμόνα έγινε χριστιανή. Τότε πήγαν οι Πέρσες ιερείς στον Λυκίνιο και τον έπεισαν να δικάσει την Ειρήνη. Ο πατέρας της Αγίας μάταια δοκίμασε να την καλοπιάσει, ούτε κατόρθωσε να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Γι' αυτό θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα αγριεμένο άλογο όρμησε ξαφνικά πάνω στον ηγεμόνα, τον κλώτσισε με δύναμη και τον σκότωσε. Τότε έβγαλε ανθρώπινη φωνή και είπε «Μακάρια είναι η πιστή Ειρήνη, αλλά ντροπή σε σένα, σκληρό καρδεάρχοντα». Ο λαός πιάσει, ούτε κατόρθωσε να την τρομάξει με διάφορες απειλές. Γι' αυτό θύμωσε τόσο πολύ που διέταξε να δέσουν την κόρη του και να την βάλουν ανάμεσα σε αφηνιασμένα άλογα για να την καταπατήσουν και να την θανατώσουν με κλωτσιές. Όμως συνέβη κάτι φοβερό. Ένα αγριεμένο άλογο όρμησε ξαφνικά πάνω στον ηγεμόνα, τον κλώτσισε με δύναμη και τον σκότωσε. Τότε έβγαλε ανθρώπινη φωνή και είπε «Μακάρια είναι η πιστή Ειρήνη, αλλά ντροπή σε σένα, σκληρό καρδεάρχοντα». Ο λαός
που παρακολουθούσε το μαρτύριο της Αγίας θαύμασε για το ανεξήγητο εκείνο γεγονός και πολλοί από εκείνους πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν, αλλά οι άπιστοι ιερείς νόμιζαν πως η Αγία έκανε μαγικά και τη μίσησαν ακόμη πιο πολύ. Όταν η Ειρήνη είδε ότι σκοτώθηκε ο πατέρας της, έτρεξε δίπλα του και ξεχνώντας το κακό που θα της έκανε εκείνος πριν από λίγο, γονάτισε μεγαλόψυχα και άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα στον Θεό. Αμέσως έγινε θαύμα και ο άρχοντας Λυκίνιος, που βρισκόταν ξαπλωμένος στο χώμα, αναστήθηκε και σηκώθηκε όρθιος. Μόλις κατάλαβε τι είχε συμβεί, ζήτησε μετανοημένος συγχώρεση από την κόρη του και αποφάσισε να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός μαζί με τη γυναίκα του και τον δάσκαλο Απελιανό. Έπειτα παρετήθηκε από το υψηλό αξίωμά του και έζησαν ενάρετα στον εξοχικό τους πύργο, κάνοντας ελεημοσύνες, προσευχές, νηστείες και άλλα χριστιανικά έργα. Μαζί με αυτούς, πλήθος κόσμου που είδε το θαύμα δόξαζε τον αληθινό Θεό και εγκατέλειπε τις ψεύτικες θρησκείες που λατρεύονταν μέχρι τότε. Αργότερα, ηγεμόνας της πόλης έγινε ο Σεδεκίας, ο οποίος όταν έμαθε πως η Ειρήνη ήταν χριστιανή, διέταξε να τη συλλάβουν και να τη φυλακίσουν σε ένα βαθύ λάκκο όπου μέσα ζούσαν δηλητηριώδη φίδια. Ύστερα από 14 μέρες, ο άρχοντας με πλήθος κόσμου πήγαν να παραλάβουν το πτώμα της νεαρής Αγίας, αλλά με έκπληξη διαπίστωσαν